Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκπομπή της τηλεόρασης Star Παρεμβάσεις, εκτός των τυχών, εδώ στην όμορφη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Καψιμάλη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, αλλά και υποψήφιο εκ νέου με την παράταξη Ενώνουμε τη Δράμα, με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο, τον είναι δήμαρχο Δράμας, τον Χριστόδουλο Μαμσάκο. Κύριε Καψιμάλη, σας ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριακίδου. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση στην τελική ευθεία που βρισκόμαστε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Την Κυριακή καλούμαστε να επιλέξουμε ξανά την δημοτική μας αρχή στην πόλη μας, στην πόλη που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, και σίγουρα όλοι μα όλοι θέλουμε και να την αγκαλιάσουμε και ουσιαστικά να την αναπτύξουμε. Η παράταξή σας, Ενώνουμε τη Δράμα, αλλά και εσείς προσωπικά ως Γιάννης Καψιμάλης, έχετε να μας παρουσιάσετε έργο προκειμένου οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου Δράμας να ανανεώσουν και προς την παράταξή σας και προς το πρόσωπό σας την εμπιστοσύνη τους? Η αλήθεια είναι ότι στο Δήμο Δράμα στα τελευταία χρόνια έγινε δουλειά και συνεχίζει να γίνεται δουλειά. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά έργα. Όπως βλέπετε, ακριβώς είμαστε στην περιοχή κάτω από τη 19η Μαΐου. Τη 19η Μαΐου το μεγάλο το έργο της αναπλάσεως του ΒΑΑ είναι το έργο που ένωσε ουσιαστικά τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας με το δημοτικό μας κήπο. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς μια πράσινη γέφυρα, μια περιοχή σε πολύ μεγάλη έκταση που, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, αρχίζει το έργο να αποδίδει. Και τι θέλω αρχίζει το έργο να αποδίδει να πω? Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο χώρο, υπάρχει μια ουσιαστικά ανάπτυξη και οικοδομική, υπάρχουν πολλές αναγεννήσεις και υπάρχει και ανάπτυξη στην επιχειρηματικότητα, και βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και νέες επιχειρήσεις στον τομέα κυρίως της εστίασης, αλλά θα δείτε με τον καιρό, γιατί έχουμε και τα στοιχεία αυτά και της υπεραξίας της περιοχής από τις τιμές των ακινήτων, από τις τιμές των ενοικίων, που δείχνει ουσιαστικά τι, ότι έγινε η ανάπλαση και ουσιαστικά αναπτύξαμε την περιοχή. Και μετέπειτα έρχεται το δεύτερο βήμα, αυτό που προτείνουμε στον κόσμο και αυτό που προτάσουμε στον κόσμο και αυτό που δείξαμε με τη μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, η νέα μελέτη, η οποία είναι και, έχει κατατεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει πάρει και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι της πλατείας, της Εθνικής Αμήνης και του Δημοτικού Κήπου. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του ΒΑΑ και αυτό θα είναι ουσιαστικά η συνέχεια του πρώτου έργου του ΒΑΑ, με τη νέα χρηματοδότηση, με την έγκριση της διαχειριστικής αρχής από την περιφέρειά μας. Οπότε το δεύτερο βήμα είναι η πλήρη ανακατασκευή της πλατείας, η Εθνικής Αμήνης και ο Δημοτικός Κήπος. Έχουμε μία πρόταση προς τον κόσμο, αυτή να αναδεικνύουμε και αυτό θα κάνουμε. Έχουμε καθαρή πρόταση το τι θέλουμε να κάνουμε. Νέα εικόνα για το κέντρο και το ιστορικό κέντρο της Δράμας συνολικά, κύριε Καψιμάλη. Η χρηματοδότηση, η οποία είναι περίπου στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ, αφορά την κεντρική πλατεία της πόλης, την Εθνικής Αμήνης και το Δημοτικό μας κήπο. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Αυτό όμως που κοιτάμε είναι να ενώνουμε περιοχές. Τι θέλω να πω? Δεν μπορείς να πας να κάνεις μία ανάπλαση στο πουθενά. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Και έχουμε βάλει στόχο ουσιαστικά βήμα-βήμα να γίνουν σωστά, ορθά κάποιες ενέργειες αναπλάσεων μέσα στην πόλη, έργα δηλαδή, τα οποία θα ενώνουν περιοχές. Και να ξέρετε κιόλας ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να επεκταθεί. Θα μιλήσουμε στην πορεία και για το καινούργιο έργο του περιφερειακού, του άλσους, του περιαστικού άλσους Κορυλόβου. Είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Θέλετε να μας πείτε, μια που κάνετε την αναφορά? Ναι, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπλαση κι αυτή. Το περιαστικό άλσος που γνωρίζετε όλοι και όλοι μας, όλοι οι δημότες της πόλης, το οποίο έχει επισκεψιμότητα για... Ουσιαστικά κάνουμε το περπάτημά μας, σχεδόν όλη η Δράμα ανεβαίνει και περπατάει. Τι θέλουμε να κάνουμε εκεί? Τι θα ξεκινήσει? Θα γίνει πολύ σύντομα κιόλας, γιατί έχουμε ανάδοχο
έργου για την περιοχή, του συγκεκριμένου έργου. Τι θέλουμε να κάνουμε είναι να απλώσουμε περιοχή, να δώσουμε κίνητρα ώστε να γίνει πάλι και η περιοχή ακόμα και πιο σύγχρονη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να έχει και την ευκολία του αυτός που αθλείται να μπορεί κιόλας να επισκεφτεί με το ποδήλατό του, να κάνει το jogging trail του και από εκεί και πέρα να μπει στη διαδικασία να ουσιαστικά να δει και τη Δράμα, γιατί θα έχει σημεία θέασης, να δει και τη Δράμα. Πανοραμική θέα. Πανοραμική θέα, ακριβώς. Ακούγονται αυτά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε δρομολογήσει και μαζί η Δημοτική μας Αρχή και μαζί όλοι μαζί και ο Δήμαρχός μας έχουμε τρέξει πάρα πολύ ώστε και τα χρήματα αυτά να έρθουν στα ταμεία του Δήμου, γιατί είναι χρήματα τα οποία έρχονται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης και είναι χρήματα τα οποία δεν επιβαρύνουν τους δραμινούς πολίτες. Διεκδικήσαμε, πήραμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή αυτού του έργου. Ο περιφερειακός της Δράμας αλλάξει και πολύ σύντομα ξεκινάει το έργο. Οπότε και αυτοί που περπατούν εκεί στην περιοχή θα περπατούν πλέον κάποια στιγμή σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, θα λέγαμε. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει υπεραξία και γενικότερα θα τραβήξει πάρα πολλούς ώστε να επισκεφτούν εκεί το χώρο. Όταν θα τελειώσει, θα το δείτε με το καλό. Όταν θα τελειώσει, θα δείτε πόσο θα μεταμορφωθεί και πόσο πιο όμορφο θα είναι το σημείο, πόσο πιο όμορφο θα είναι το σημείο το συγκεκριμένο. Μίλησα για χρηματοδότηση και θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί πάντα μιλάμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πόσο έχει και από πού παίρνουμε χρήματα. Ακούω τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά. Δεν θα μπω στην παραπολιτική και δεν θα μπω στο θα. Εμείς μιλάμε με έργα. Και δίνουμε στον κόσμο τι πρέπει να γίνει στην πόλη. Δείχνουμε την πρότασή μας. Αυτό μας ενδιαφέρει και δεν επεκτείνουμε στην παραπολιτική γενικότερα που ασκείται όλο αυτό το διάστημα. Διαπιστώνω και από έμπειρους συναδέλφους και μέσα από το κανάλι σας ότι υπόνονται ανακρίβειες. Δεν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να το ακολουθήσω. Δείχνω, προτάσω, δημιουργώ, εκτελώ. Αυτό κάνει η Δημοτική μας Αρχή και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Και ας κρίνει ο κόσμος ποιος είναι ικανός, ποιος είναι αυτός που διεκδικεί και ποιος είναι αυτός που εκτελεί. Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, και λάθη έχουμε κάνει. Είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ ότι έχω κάνει λάθος. Αλλαγή έγινε δουλειά και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτός. Το να μηδενίζουν, το να πετάνε χειροβοβίδες σκρότου λάμψες και να λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, θα απαντήσει ο κόσμος την Κυριακή. Νιώθετε να γίνονται προσπάθειες μηδενισμού του έργου της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή? Δεν νομίζω να μην το έχετε διαπιστώσει. Είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κλίμα μηδενισμού. Δεν θα το κάνουμε. Εμείς δείχνουμε την πρότασή μας. Δεν θα μπω στα παραπολιτικά, ειλικρινά σας μιλάω. Θα μπω σε μια διαδικασία να δείξω στον κόσμο ποιος είμαι, γιατί είμαι, τι κάνω και πώς το κάνω και από πού βρίσκω χρήματα. Κανείς δεν έχει δείξει πρόταση με προϋπολογισμό και από πού θα πάρει τα χρήματα. Θα. Εμείς δεν λέμε θα. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα και σταρά τα έργα. Αυτά είναι, κύριε. Αυτά κάναμε. Δόθηκε και στη δημοσιότητα ένας πολύ μεγάλος πίνακας με έργα στις προηγούμενες μέρες. Είδατε ότι τα έργα τα οποία εκτελούνται, υλοποιούνται και είναι δρομολογημένα να είναι περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Έργα μελέτες. Δόθηκε στη δημοσιότητα ο πίνακας. Δεν έχω δει ακόμα καμία αντίδραση για τα 80 εκατομμύρια, τα συν περίπου άλλα 40 της ΔΕΙΑΔ. Αν αυτά είναι τίποτα, ας κρίνει ο κόσμος. Δεν θα συνεχίσω όμως στο κλίμα αυτό, γιατί βλέπω ανακρίβειες και να ξέρετε κάτι. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Να το ξέρετε. Και υπόνονται πολλές μισές αλήθειες. Συμφωνώ με την άποψή σας περί αλήθειας και μισού ψέματος. Τώρα, κύριε Κασιμάλη, να μην επεκταθούμε άλλο σε αυτό το κομμάτι της όποιας παραπολιτικής, όπως είπατε. Να συνεχίσουμε με το κομμάτι του απολογισμού των έργων. Θα θέλατε να περάσουμε, να μας πείτε τι έχει γίνει ως προς τα γήπεδα, το κολυμβητήριο, γενικά στο κομμάτι του αθλητισμού, θα λέγαμε. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο χώρο του αθλητισμού. Όπως βλέπετε, το προηγούμενο διάστημα υπάρχει ένα έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή. Το έχουμε ξαναπεί, είναι το έργο των αθλητικών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 24 γήπεδα, συν τα 3 κοινόχρηστά μας. Και έχουν γίνει ουσιαστικά η παρέμβαση, αυτό είναι της τάξης
προϋπολογισμού τάξεων του 1.250.000 περίπου. Γιατί έγινε αυτό το έργο? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλους τους δήμους, θα πω, στους περισσότερους, δεν είχαν τα κριτήρια ώστε να έχουν την αδειοδότησή τους. Όλα γινόντουσαν με παρατάσεις. Αν θυμάστε, κάθε Σεπτέμβριο ερχόταν το Υπουργείο και έλεγε παράταση για την αδειοδότηση. Με αυτό το έργο τι κάνουμε? Σας είπα και είναι χρήματα τα οποία ήρθαν από το Φιλόδημο, το 80-85%. Υπήρχαν και ήδη οι πόροι του Δήμου μέσα από τη ΣΑΤΑ. Λόγω της έκπτωσης περιορίστηκαν αυτά και χρησιμοποιήσαμε μόνο τα χρήματα από το Φιλόδημο. Οπότε χρήματα καθαρά πάλι από χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να γίνουν όλα τα γήπεδά μας, ώστε να μπορούν να κριτούν τα κριτήρια, ναι, της αδειοδότησης. Οπότε έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 24 γήπεδα. Συνεχίζεται το έργο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα εργασίες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη η έκταση του έργου. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε 24 σημεία, ναι, δηλαδή σε γήπεδα μέσα στην πόλη και σε χωριά, που έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες ώστε να πληρούν όλα αυτά, θέλουν χρόνο. Εντάξει, δεν γίνονται όλα με μαγικό ραβδάκι, αλλά και αυτό δρομολογήθηκε. Όπως επίσης το θέμα κολυμβητηρίου μας βοήθησε, ουσιαστικά έτρεξε πιο γρήγορα τη διαδικασία η δωρεά που έγινε, γιατί είναι, το κολυμβητήριο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και με χρήματα του Δήμου και με χρήματα του ιδιώτη. Στο έργο το έχει αναλάβει με τη δωρεά του ο κ. Αποστολίδης και η Ρέικαπ. Αυτό έγινε κατόπιν όμως συνέργειας μεταξύ του Δήμου και της συγκεκριμένης εταιρείας. Και η προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι κατά αυτού όλα τα χρήματα εξ ολοκλήρου από το Δήμο, τρέχει ο διαγωνισμός, έχουμε και εκεί ανάδοχο και το κολυμβητήριο βαίνει καλώς. Ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα, τα γνωρίζετε όλοι. Τι πρόβλημα υπήρχε, τι πρόβλημα υπήρχε με το συγκεκριμένο, και αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ο Δήμος Δράμας με τη συνέργεια με τον ιδιώτη ένα στολίδι και ένα βιοκλιματικό κτίριο Α+ ενεργειακή κλάση. Δεν θα υπάρχει αυτό το κτίριο σε καμία άλλη περιοχή, να μην πω μόνο της περιφέρειάς μας, να πω σε καμία άλλη περιοχή στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε με στάνταρ πολύ υψηλά και θα το χαρούν πάρα πολύ σύντομα και αυτό οι συνδημότες μας. Ξέρω ότι είναι επίπονο που είναι κλειστό, γνωρίζω, αλλά δρομολογήθηκε και η ιστορία αυτή κρατάει από το 1980. Και υπήρξε μια δημοτική αρχή που άκουσε ανθρώπους, που γνώρισε ανθρώπους, που πρότεινε σε ανθρώπους ώστε να τη βοηθήσουν, ώστε να γίνει αυτό με το πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά να περιορίσουμε τις διαδικασίες του δημοσίου και ώστε αυτό το πράγμα να τρέξει γρήγορα, και αυτό κάναμε. Φεύγοντας από το κομμάτι του αθλητισμού, θα ήθελα να περάσουμε στο κομμάτι της παιδείας, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά. Και μιλώ βέβαια για παιδικές χαρές, για πάρκα, αλλά και για νηπιαγωγεία παιδικούς σταθμούς, κύριε Καψιμάλη. Ναι, όντως είναι μια πραγματικότητα και αυτή. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές παιδικές χαρές. Φτιάξαμε 16 καινούργιες παιδικές χαρές στο Δήμο μας. Ανακαινήσαμε αρκετές, πάρα πολλές, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους γονείς και στα παιδιά να έχουν χώρο ώστε να ψυχαγωγούνται. Όπως βλέπετε, γενικότερα τα απογεύματα, άμα κυκλοφορήσεις μέσα στην πόλη της Δράμας, οι παιδικές χαρές είναι γεμάτες και ουσιαστικά βρίσκουν διέξοδο οι γονείς με τα παιδιά τους τα απογεύματα, και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Θα φτιάξουμε κι άλλες, mm-hmm, από την άποψη ότι γίνεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η παιδική χαρά μέσα στο δημοτικό κήπο. Άλλη μεγάλη ιστορία, ο δημοτικός κήπος, η παιδική χαρά. Υπήρχε κενό αρκετό καιρό. Υπήρχε κενό, υπήρχε η νομοθεσία, επειδή ο χώρος του δημοτικού κήπου ήταν δασική έκταση, έπρεπε να γίνει μια διαχειριστική μελέτη που ολοκληρώθηκε τα προηγούμενα έτη. Φτιάξαμε μια παιδική χαρά με λεφτά του Πράσινου Ταμείου και από ιδίους πόρους από την κοινότητα της Δράμας. Και αυτή τη στιγμή εκτελείται το έργο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκαινιαστεί και όλας ο χώρος. Ένας πολύ όμορφος χώρος, διαδραστικά παιχνίδια από ηλικίες 5 μέχρι 15 ετών. Νομίζω ότι θα είναι πρότυπο και αυτό το έργο και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή δουλεύετε το έργο. Φαίνεται και από τον τρόπο που το λέτε χαμογελώντας. Ναι, χαμογελώ, γιατί είναι ένα έργο το οποίο ήταν επίπονο. Όπως και το κολυμβητήριο ήταν επίπονο, είναι και αυτό ένα έργο το οποίο είχε υψηλή απέτηση στη διαδικασία και στα διαδικαστικά όλα.
και σύντομα και αυτό θα είναι στη διάθεση του κοινού. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς. Ναι, έχουμε τον παιδικό σταθμό στη Χελμού, το οποίο το έργο και αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί και η προμήθεια του εξοπλισμού μέσα δηλαδή του χώρου. Πολύ σύντομα θα υποδεχτεί και εκεί παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά δέχεται παιδιά από την περιοχή των Αμπελοκύκνων και του Στενιμάχου, που έγινε και επέκταση της πόλης προς τα εκεί και θα γίνει από συμφόρηση γενικότερα των άλλων παιδικών σταθμών, οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να δοθούν αυτές οι αίθουσες στα παιδιά, ώστε να αποφυσφοριστούν και οι υπόλοιποι παιδικοί σταθμοί. Συγκεκριμένος παιδικός σταθμός μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί είναι και διαδραστικός ο σχεδιασμός του. Νομίζω ότι σε όλους μας αρέσει, ναι, έτσι όπως το βλέπουμε. Ήταν πολύ έξυπνος ο σχεδιασμός και νομίζω ότι θα είναι ένα έργο το οποίο και αυτό θα το δει ο κόσμος και θα το εκτιμήσει ανάλογα. Και φαντάζομαι η ευχή όλων είναι να υπάρχουν και αντίστοιχα όμορφα κτίρια, τόσο όμορφη παιδική σταθμή στην περιοχή της Ράμας. Ναι, είναι γεγονός ότι σχεδιάζουμε. Υπάρχει και ένας νέος παιδικός σταθμός ο οποίος θα ξεκινήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πάλι με συνέργεια, πάλι με την κυρία Σίνα, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Την ευχαριστούμε, έχει γίνει μια παραχώρηση και συνεχίζουμε ώστε να δημιουργηθεί στην περιοχή της Ρεδεστού, να σας πω περίπου, για να ξέρετε, για να εκτελεστεί και αυτό το έργο. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, βλέπετε ότι υλοποιούμε και προγραμματίζουμε και θα εκτελέσουμε έργα, συνεχίζουμε όλο αυτό το που σας προανέφερα πριν, συνεχίζουμε να εκτελούμε έργα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και να γνωρίζει ο κόσμος το τι γίνεται και να γνωρίζει κιόλας ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή που έχει και πρόγραμμα και στόχευση και γενικότερα δείχνει με την πρότασή της το τι θέλει να κάνει. Κύριε Καψιμάλη, αρκετά σας ρώτησα για το έργο που έχει γίνει, για το όποιο έργο που έχει γίνει, για τον απαλλαγισμό που κάνετε εσείς. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω, να περάσω και σε ένα άλλο κομμάτι, στον ίδιο τον Γιάννη τον Καψιμάλη. Πόσο καιρό ασχολείστε με το χώρο της αυτοδιοίκησης? Ο χώρος της αυτοδιοίκησης για μένα είναι περίπου στα 8 χρόνια. Είμαι στα 8 χρόνια, δραστηριοποιούμαι, αγαπάω αυτό που κάνω. Πόσο το αγαπάτε? Νομίζω ότι έχω δώσει όλο μου το είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αρκετά αυτοί που με γνωρίζουν ξέρω τι κάνω. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να δημιουργώ. Είναι και το επάγγελμά μου αυτό, είμαι πολιτικός μηχανικός. Είναι στο αντικείμενό μου αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και προσπαθώ και εμπειρία σου δίνει, έτσι, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, έτσι, αλλά αποκτώ γνώση. Και μέσα από αυτήν την εμπειρία θέλω να συνεχίσω να προσφέρω και αυτό θέλω να κάνω. Μου αρέσει αυτό που κάνω, το αγαπάω πάρα πολύ, το έχω αγκαλιάσει και πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί και από τον κόσμο. Σας έχουν αγκαλιάσει? Νομίζω ότι... Κοιτάξτε, το καλό σε αυτές τις εκλογές είναι ότι είμαστε... Και καλό και κακό θα πω. Είναι ότι είμαστε πάρα πολύ υποψήφοι. Εγώ είχα διαλέξει μια επιλογή άλλη. Η επιλογή είναι να μην κρυβόμουν στα γραφεία. Ήμουν καθημερινά έξω. Mm-hmm. Προσπαθούσα να είμαι δίπλα στον κόσμο όσο μπορούσα. Αλλά κατά επιλογή μου ήταν να είμαι έξω και να βλέπω το τι γίνεται και το τι συμβαίνει. Αυτό τον δρόμο ακολούθησα και νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει ποιος είμαι και τι είμαι και το τι θέλω να κάνω. Ξέρει τον Γιάννη τον Καψιμάλη, ξέρει ποιος είναι. Βέβαια, εκτός από αποδέκτης της όποιας αγάπης και αποδοχής, έχετε γίνει και αποδέκτης παραπώνων, κύριε Αντιδήμαρχε, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Όταν είσαι αιρετός και έχεις επιλεγεί να είσαι σε αυτό το πόστο, θα τα περιμένεις και όλα. Και φυσικά έχουμε δεχτεί και παράπονα και φυσικά έχουμε δεχτεί και κριτική, καλοδεχούμενη. Δεν υπάρχει κανένα μεμπτό σε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που έχω να σας απαντήσω, κυρία Κυριακίδου, είναι ότι και παράπονα ακούσαμε και κριτική. Πάντα όμως ήμασταν δίπλα στον κόσμο, πάντα ακούσαμε τον κόσμο και πάντα στο τέλος αυτοί που ξέρουν το ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε, πάντα στο τέλος μας αγκάλιασαν.
Υπήρχε δηλαδή το παράπονα, όχι στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο. Στον Αντιδήμαρχο. Φυσικά και υπήρχαν. Καλοδεχούμενα, ο κόσμος έχει δίκιο, ο κόσμος είναι δύσκολα έξω. Γνωρίζουμε τι γίνεται. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο με πολύ μεγάλη ακρίβεια, τα ξέρουμε όλα. Οποιοσδήποτε δημότης έχει κάνει παράπονα, πάντα τον ακούσαμε και πάντα ήμασταν εκεί για να τον ακούσουμε και να προσπαθήσουμε είτε να δώσουμε λύση στο πρόβλημά του, είτε να τον κατευθύνουμε με την γνώση και με την εμπειρία μας. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Καψιμάλη, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα να σας δώσω το χρόνο να απευθύνετε ένα μήνυμα, ένα κάλεσμα προς τους τηλεθεατές. Θέλω να πω προς τον κόσμο της δράμας, τους αγαπητοί συνδημότες μου, να ζητήσω την ανανέωση της εμπιστοσύνης και στο πρόσωπο το δικό μου και στο πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, της παράταξής μου, αυτής της μεγάλης οικογένειας ενώνω με τη δράμα, με τον Δήμαρχό μας, με τον κύριο Μαμψάκο. Θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας, θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε με όραμα και προοπτική και ανάπτυξη για την πόλη μας. Αυτό προτάσουμε, αυτοί είμαστε και με την πρότασή μας αυτό δείχνουμε στους συνδημότες μας και ζητάμε ουσιαστικά την ανανέωση της εμπιστοσύνης, κυρία Κυριακίδου. Σας βλέπω με ιδιαίτερο δυναμισμό για άλλη μια φορά, αγαπητέ κύριε Καψιμάλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κυριακίδου. Εντάξει, είμαστε στην περίοδο τώρα της τελικής ευθείας. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και πρέπει ουσιαστικά να είμαστε ξεκάθαροι και προς τον πρόσωπο και να έχουμε καθαρή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καψιμάλη, και εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιώργου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.